Κάλεσμα προς τον κόσμο να ξεσηκωθεί προκειμένου να μην προχωρήσουν ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, απίφθινε μέσα από τα μικρόφωνα του Άστρα ο Γενικός Γραμματέας της ΙΔΙΚΕΚ ΠΕΟ Αντώνης Νεοφύτου. Εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα πλέον θα καλέσουμε ολόκληρη την κοινωνία, θα καλέσουμε τις πολιτικές δυνάμεις να αντισταθούν και να ανατρέψουν αυτή την πορεία. Γιατί πραγματικά θα είναι ξεπούλημα να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλοι το παραδέχονται, αλλά στο τέλος το δέχονται. Εμείς μπορούμε με αγώνα όχι μόνο να αποδείξουμε, γιατί αυτόν το έχουμε να αποδείξει μέχρι σήμερα, ότι δεν είναι υπέρ της Κύπρου ιδιωτικοποίησης, αλλά ότι μπορούμε και να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Έκανε επίσης λόγο για εμπεγμό της κυβέρνησης προς τους πολίτες, επιρρύπτοντας παράλληλα ευθύνη στον Υπουργό Οικονομικών ότι κοροϊδεύσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ένας εμπεγμός προς το συνδικαλιστικό κίνημα και έπληξε για ακόμα μια φορά την αξιοπιστία της ίδιας της κυβέρνησης. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών μας έλεγε ότι δεν είναι θέμα πολιτικών ιδιωτικοποίησης, αλλά είναι θέμα εισπρακτικών, να εξέπρωμε δηλαδή το 1,4 δισεκατομμύρια μέχρι το 2018. Θέλετε ότι κοροϊδεύουμε όλους, όχι εμάς μόνο τους συνδικαλιστές, γιατί φαίνεται από τη μια ότι η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και των κοινωνικών δυνάμεων θεωρούν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι προς το συμφέρον της Κύπρου, ότι ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο οι ιδιωτικοποιήσεις θα πλήξουν την οικονομία του τόπου και θα στερήσουν την Κύπρο από ένα βραχίωνα σοβαρών ανάπτυξης που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε. Εν τούτης προχωρούμε και υποκύπτουμε στις επιβουλές της Τρόικας στην εφαρμογή μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής μέσα στα πλαίσια της οποίας βρίσκονται και οι ιδιωτικοποιήσεις.